Μια σαφή προειδοποίηση, ενδεχομένω η τελευταία, ότι το εγχείρημα ένταξη του ΤΕΗ Υπήρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οδηγείται σε κατάρρευση, απευθύνει προ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία στο Πριτανικό Συμβούλιο και η σύγκλιτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αφορμή για την απόφαση τη συγκλήτου, η μη έγκριση του προπολογισμού του Ιδρύματο δύο μήνε σχεδόν μετά την αρχή του έτου, χωρί την παραμικρή έγκριση κάποια απολύτω λειτουργική δαπάνη. Έτσι, η σύγκλιτο και η Πυρητανία, όπω αναφέρει στην απόφασή τη, αντιμετωπίζει το δίλημα είτε να συνηγορήσει σε μια αδιέξοδη διαδικασία, είτε να οδηγηθεί σε παρέτηση. Σε αυτό το δίλημα, η επιλογή κάθε υπεύθυνου πανεπιστημιακού είναι αυτονόητη, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση τη συγκλήτου. Στο σκεπτικό που οδήγησε στην απόφαση και το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίε, συνάντησε και εσωτερικέ αντιδράσει στο Βρετανικό Συμβούλιο, οι οποίε κάμφθηκαν στην πορεία, γίνονται συγκεκριμένε διαπιστώσει αναφορικά με τη μη έγκριση του προπολογισμού. Όπω αναφέρεται, δεν είναι κατανοητοί και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί οι λόγοι απόρριψη του προπολογισμού. Ο προπολογισμό που υποβλήθηκε τονίζει το Πανεπιστήμιο είναι αποτέλεσμα εξαντλητική συζήτηση και έχει εκπονηθεί με γνώμονα την κάλυψη των βασικών εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Σύγκλιτο και το Υπουργείο γνωρίζουν συνεχίζει ότι ο υποβληθής προπολογισμό είναι ελληματικό ω προ τι ενεργειακέ ανάγκε που αντιστοιχούν στο 45% τη επιχορήγηση. Το Πανεπιστήμιο αδυνατεί να ικανοποιήσει αποτελεσματικά αυτέ τι κέρυε ανάγκε. Η έμεση περικοπή του προπολογισμού του. Επιδρά αρνητικά και ακυρώνει την εκπαιδευτική λειτουργία των εργαστηρίων και κλινικών, καθώ και στη μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού, που καλύπτει τα τρέχοντα κενά. Η Σύγκλητο ζητά το υπόλοιπο του ποσού που χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα να καλυφθεί από επιπρόσθετη συμπληρωματική χρηματοδότηση και μετά από τροποποίηση του προπολογισμού, που θα υποβληθεί αρμοδίω. Συμπληρωματικά, καταλήγει η Σύγκλητο ζητεί την άμεση διάθεση των θέσεων ΔΕΠ που δημιουργεί η συνταξιοδότηση των μελών προσωπικού το 2019 και τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου όπως προβλέπεται από τον νόμο.